μήνυμα στη Βουλή, όχι tweet. Επίσης κατάπιαν την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Δεν μίλησε κανένας. Κάτι ριχαλόγια είπαν ο καθένας και πέρασε η ώρα. Επικαλούμενοι πάλι το διεθνές δίκαιο και διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Η λογική του αδυνάμου, του Κιδίδης. Η επίκληση στο Θεό. Η επίκληση στην κοινή καταγωγή. Ή στη γλώσσα. Και τους λένε Αθηναίοι μπάστα. Αυτά μακριά από μας. Εδώ είμαστε εμείς οι δυο. Αφήστε τους Θεούς απ' έξω. Έτσι είπαν Αθηναίοι. Και έτσι λειτουργεί η χώρα. Δυστυχώς όμως έχουμε να κάνουμε με μυαλά ανίσχυρα. Εδώ λοιπόν έρχεται η Ελληνική και λέει το εξής. Τώρα που μιλάμε, τώρα, ήρθε ο Τσαβούσολη πριν δύο μέρες. Το ότι εξευτελίζουν την Αγία Σοφία δεν ενόχλησε και δεν το έδειξε πουθενά ο Δένδιας. Ο μεγάλος πατριώτης, ο μεγάλος ηγείτων, όπως ακούτε, εξευτελίζουν το μνημείο σύμβολο της Ορθοδοξίας οι Τούρκοι. Και δεν μιλάει κανείς. Για πρώτη φορά από χρηστικό βίντεο και εικόνες το τι κάνουν οι Τούρκοι στην Αγία Σοφιά μας. Δεν είναι εδώ, σε εμάς, εδώ μόνο σε εμάς. Πουθενά αλλού. Θαμμένα τα έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν φτάνει που υφάρπαξαν την Αγία Σοφία και την πεπίλωσαν μετατρέποντας την μογγόλισσα τζαμί. Δείτε εδώ τι γίνεται. Δείτε εδώ. Καταστρέφουν ολοσχερώς την πολιτική μας κληρονομιά. Θα τα δείτε ένα προς ένα. Θλιβερές εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν τη ζημιά στο ναό, βρώμα και κατάληψη. Δείτε εδώ, χτυπημένα τα σύμβολα, τα μάρμαρα. Δείτε εδώ, στην Αγία Σοφία είναι αυτές. Επίτηδες. Ο Ερντογάν αδιαφορεί προκλητικά για τις εκκλησίες της UNESCO. Δείτε εδώ, την Κατάντια. Πηγαίνουμε τα βρωμοπάπουτσα και τις βρωμοπαντόφλες τους δικά τους τη φοράνε και μπαίνουμε την πόχα μέσα στην Αγία Σοφιά. Και το κάνουν επίτηδες. Ναι, θεωρούν ότι έτσι εξαγνίζουν το περιβάλλον με την πόχα τους, την ποδαρίλα. Επιτρέπουν σκόπιμα την καταστροφή του εμβληματικού ναού. Γίνονται ζημιές, πραγματικά ζημιές. Οι άνθρωποι είναι υποπολιτισμένοι, είναι βάρβαροι, είναι μογγόλοι. Είναι φανατισμένοι θρησκευτικά και μισούν κάθε ιερό σύμβολο. Ιησού, Παναγία, Χριστό, Σταυρό, τα μισούν, το καταλαβαίνετε. Μην μου πείτε, πείτε τι θέλετε. Γιατί ποιος σοβαρός μουσουλμάνος, ήπιος, μουνεχής, θα πήγαινε στην Αγία Σοφιά να προσευχηθεί. Μόνο οι φανατικοί, οι βάρβαροι, οι απολύτιστοι. Οι άλλοι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι, δεν το έκαναν ποτέ αυτό. Είναι δεδομένο. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχω εγώ με τους μουσουλμάνους, όχι καλά. Όχι! Τα έχω με τους βαρβάρους απολύτιστους. Με αυτούς που κάνουν τζιχάν, με αυτούς που δεν σέβονται τίποτα πραγματικά. Τα ράφια στα οποία βάζουν τα παπούτσια τους οι μουσουλμάνοι είναι μέσα στην πίχλα και στην βρώμα. Η αυτοκρατορική πύλη 1500 ετών είναι γεμάτη σημάδια και την έχουν χτυπήσει με τσεκούρια. Δείτε εδώ! Νάτι! Σκούπες, φαράσια, καλάθια σκουπιδιών διακοσμούν πλέον τον ιστορικό χώρο. Δείτε εδώ! Αγία Σοφιά, Κωνσταντινούπολη. Μόλις εισέλθει κάποιος στο ναό, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι προχειρές, κακόγουστες ταμπέλες, έτσι, μπόχα. Και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω περισσότερο. Δεν θέλω να ξεφύγω περισσότερο, γιατί πραγματικά είναι άθλια η κατάσταση. Το είπε ο Δένδιας, το είπε στον Τσαβούσογλου, είπε κάτι για την Αγία Σοφία, είπε κάτι ο Δένδιας. Ο μέγας πατριώτης, νεοδημοκράτες που χειροκροτείτε, είπε στο μία κουβέντα, χειροκροτήστε το. Δεν φταίω εγώ. Εγώ παλεύω και μοχθώ για να ξυπνήσουν λίγο κάποιοι. Για να κάνουμε την Ελλάδα ελληνική και χριστιανική. Αυτό θέλει η ελληνική λύση. Πάμε στα προϊόντα και επιστρέφω γρήγορα σε λίγο με ένα βίντεο που έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως την ελληνική λύση για τα εμβόλια. Θα ακούσουμε τον Υπουργό να λέει